Θα αναφερθούμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί 9 Μαΐου, διαδικτυακά βέβαια, με θέμα τον αγροτουρισμό της Κρήτης, μια πρωτοβουλία της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης σε συνεργασία με την Αγροξένεια. Πάμε να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε με την κυρία Ευτυχία Όλοφσον Σαβιολάκη, η οποία είναι πρόεδρος της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για την παρέμβαση στην εκπομπή μας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι και πάλι σήμερα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και βέβαια να καλησπερίσουμε και να ευχηθούμε χρόνια πολλά και στον κύριο Νίκο Φραντζεσκάκη. Είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγροξένεια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Φραντζεσκάκη. Χρόνια σας πολλά, κύριε Παγιωτόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την κυρία Σαβιολάκη. Ο βασικός στόχος της ημερίδας διαδικτυακά αυτή τη φορά ποιος είναι? Σαφώς να προβάλλουμε τις δυνατότητες για αγροτουρισμό στο όμορφο νησί μας. Η Κρήτη μας με την τόσο μεγάλη φυσική και ποικίλη φυσική μορφιά της είναι αν μη τι άλλο ιδανικός τρόπος για αγροτουρισμό, και επειδή ο αγροτουρισμός είναι πολύ αγαπητός εδώ στη Γερμανία, είναι μια καλή ευκαιρία να προβάλλουμε ότι και η Κρήτη προσφέρει και αγροτουρισμό. Μάλιστα, κύριε Φραντζεσκάκη, φαντάζομαι η μερίδα εντάσσεται στην γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται και στο γενικότερο σχεδιασμό που έχετε εκπονήσει με στόχο την προώθηση του αγροτουρισμού. Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Είναι μεγάλη μας χαρά, μεγάλο δώρο η συνάντησή μας με την Παγκριτική Ομοσπονδία, με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, και είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι είδαμε ένα φορέα συλλογικό, μεγάλο, να στηρίξει την προσπάθειά μας. Γιατί όπως ξέρετε, οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού είναι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα βέβαια, και χρειαζόμαστε μια τέτοια στήριξη. Είναι μεγάλη μας χαρά και θεωρώ πολύ σπουδαία τη συγκυρία που συναντηθήκαμε με την Ομοσπονδία. Μάλιστα, κυρία Σαβιολάκη, 11 ομιλητές, σωστά, οι οποίοι θα τοποθετηθούν, ενώ παράλληλα θα προβληθούν και σχετικά βίντεο. Πολύ σωστά. Ακριβώς αυτό. Έχουμε πραγματικά εξέχοντες ομιλητές. Είναι μεγάλη μας χαρά που τόσο η περιφέρεια της Κρήτης, όσο ο ΕΟΤ και το προξενείο του Αμβούργου έδωσαν την αιγίδα σε αυτή την ημερίδα, και η ημερίδα αυτή εντάχθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας του Αμβούργου, και έχουμε πραγματικά 11 πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, και καλό θα ήταν βέβαια να συνδεθούν μαζί μας όσο περισσότερο γίνονται ακροατές, ώστε να το παρακολουθήσουν. Μάλιστα, στο YouTube. Κύριε Φραντζεσκάκη, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του αγροτουρισμού? Θα το γενικεύσω στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλουν φορείς του τουρισμού με βασικό στόχο την αξιοποίηση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, και ειδικά σε μια δύσκολη περίοδο. Ο αγροτουρισμός, σίγουρα η περίοδο είναι δύσκολη, ο αγροτουρισμός προσφέρει τη δυνατότητα να εμπλουτίσουμε γενικότερα το τουριστικό προϊόν, διότι με τις δράσεις που πραγματοποιούνται στις μικρές επιχειρήσεις μας, ναι, δίνουν μια μεγάλη αξία. Δεν είμαστε ανταγωνιστικό προϊόν σε σχέση με το μαζικό τουρισμό. Είμαστε ένα συμπληρωματικό προϊόν και δίνει μια μεγάλη υπεραξία. Επιπρόσθετα δίνει μεγάλη ζωή στην Ήπαθρο, στα μικρά χωριά. Στην ουσία συντηρεί και ζει τα μικρά χωριά ή τους ανθρώπους που μένουν εκεί, τους δίνει τις δυνατότητες μέσα από νέες δραστηριότητες να έχουν συμπληρωματικά εισοδήματα. Μάλιστα, κυρία Σαβιολάκη, πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε την συγκεκριμένη μερίδα, με ποιον τρόπο? Στο YouTube από το κανάλι της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης το έχουμε βάλει στην αφίσα της εκδήλωσης. Έχουμε κάνει και πάρα πολλές δημοσιεύσεις στο Facebook, στο διαδίκτυο γενικά. Υπάρχει το QR code και το αντίστοιχο σύνδεσμος που μπορεί κανείς να συνδεθεί. Μάλιστα. Κύριε Φραντζεσκάκη, να κλείσω με εσάς το δικό σας μήνυμα στους τηλεθεατές αυτή τη στιγμή και στους φορείς. Να ενισχύσουν τις προσπάθειες. Σταθήκατε στις μικρές επιχειρήσεις και πολύ καλά κάνατε. Είναι πολύ σημαντικό που συναντηθήκαμε σε αυτή την ημερίδα τόσο με τον ΕΟΤ, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Καρακάκη, όσο με την περιφέρεια, αλλά και επίσης και τον πρόεδρο, τον κύριο Αγγελόπουλο, και όλους τους ομιλητές, αξιόλογους ομιλητές.
Το θέμα μας είναι να μάθουμε και οι επιχειρήσεις και εμείς ότι μέσα από συνέργειες και συνεργασίες των φορέων και των επιχειρήσεων μπορούμε να δούμε με ένα άλλο μέλλον, με μια άλλη οπτική γωνία το μέλλον για τον τουρισμό της Κρήτης. Μάλιστα. Κύριε Φραντζεσκάκη, κύριε Σαβιολάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα με φόντο εμείς και τις πλούσιες δράσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά που μας στηρίζετε. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Να είστε καλά.